με υγεία. Όπως όλα δείχνουν, ξεκινάει το πράγμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω. Ακόμη πρόεδρε. Όχι, ελπίζουμε, ναι, αν δεν πάρουμε το πι. Ο πρόεδρος σας είπε λοιπόν ότι όλα δείχνουν ότι ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αφορά εσάς, είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα. Ναι, νομίζω ότι τα παιδιά δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο. Δεν είμαστε έτοιμοι 100%. Καμιά ομάδα δεν είναι. Εμείς πιστεύουμε να είμαστε πολύ καλά γύρω στον Οκτώβριο. Για να μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος όμως από την προσπάθεια που κάνουμε. Και νομίζω ότι είναι και ικανοποιημένοι και αυτοί που είδαν σήμερα το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλό το παιχνίδι. Άσχετα αν δεν είχε γκολ, μπορούσαμε σε πολλές περιπτώσεις να δώσουμε μια σωστή πάσα, μια τελική, για να μπορέσουμε να σκοράρουμε εύκολα. Το σενάριο να ξεκινάει το πρωτάθλημα από την τρίτη αγωνιστική επηρεάζει καθόλου το δικό σας πρόγραμμα? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όποιον για να παίξουμε το ίδιο για εμάς. Είδαμε ότι αγωνιστικά ήταν το 3-5-2. Είναι αυτό το βασικό πλάνο που έχετε στο μυαλό σας για τη διάρκεια της χρονιάς? Δεν είναι αυτό. Ανάλογα με τον αντίπολο θα παίζουμε και όλα τα συστήματα. Να υπάρχει σύστημα που να μην το παίξει ομάδα. Και τα έχει παίξει όλα. Έχετε κάποιο σχόλιο για την ομάδα του Πανετολικού? Ναι, ο Πανετολικός είναι μια οργανωμένη ομάδα, έχει ένα καλό προπονητή. Είναι από πέρυσι, δουλεύει τα παιδιά μαζί του. Έχει πλεονεκτήματα, έχει ένα καταπληκτικό κέντρο. Με ένα πρόεδρο ο οποίος δεν έχει προβλήματα οικονομικά η ομάδα. Κόσμο. Όλα είναι καλά για αυτούς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Κόουτς, μια ομάδα, δύο ομάδες μάλλον, ο Πανετολικός και η Λάρισα, με προπονητές έμπειρους και προπονητές επιτυχημένους. Υπάρχει περίπτωση να μην πετύχουν το στόχο τους? Αυτά, Παναγιά, τα αποφασίζω. Λιγάρι, να είστε καλά.